Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε στην Καλημέρα. τελευταία ημέρα του Ιουνίου και στην πρώτη μετά τη Σύνοδο. Ευαγγελία, να το συνοψίσουμε. Τι βγήκε τελικά? Αυτό το οποίο βγαίνει είναι η αναδίπλωση Ερντογάν, που βλέπουμε ότι σήμερα η αντιπολίτευση της Τουρκίας είναι πολύ επικριτική μαζί του. Το ένα είναι αυτό το οποίο είναι σημαντικό. Η συνάντηση Ερντογάν-Μπάιντεν και η σύσταση του Αμερικανού Προέδρου να υπάρξει σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκτιμάται ότι αυτό, τουλάχιστον το επόμενο διάστημα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Τα F-16, μένει να δούμε ακριβώς τι θα γίνει, γιατί μπορεί να υπάρχει διάθεση, αλλά τον τελικό λόγο τον έχει το Κογκρέσο. Και από την ελληνική πλευρά έχει υπογραφεί ήδη και θα αποσταλεί τις επόμενες ημέρες, το επόμενο 15ήμερο, και επίσημα το αίτημα για 20 συν 20 προμήθεια 40 συνολικών, συνολικά F-35. Χοντρικά, σε τέσσερις γραμμές, αυτά είναι τα επίμαχα, έτσι, σημεία, συμπεράσματα αυτής της Ναι. τριήμερης διαδικασίας. Είναι λίγο ασαφής η εικόνα. Δεν έχουμε ακόμα την εικόνα του τι θα κάνει ο Ερντογάν και πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Θα είναι το ίδιο επιθετικός στο Αιγαίο. Λιγότερο θεωρώ σημαντική την αναφορά για ισορροπία στο Αιγαίο, αυτή που έγινε από την ανακοίνωση των Αμερικανών. Αλλά βεβαίως ο Ερντογάν έχει το χαβά του και. Είναι απρόβλεπτος και επειδή έχει τις εκλογές μπροστά του και την αντιπολίτευση να τον στριμώχνει, βεβαίως όλα αυτά μπορεί να είναι απλές ευχές και όχι Ναι. να μην γίνουν πράξη. Όμως, το γεγονός ότι άνοιξε αυτός ο διάβλος ξανά επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διπλωματικοί παράγοντες εκτιμούν ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα και θα δούμε βεβαίως, όπως λες, αν θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης. Αυτή είναι Ναι. μια, ας πούμε, μια Μια πρώτη άποψη. Το ανάγνωση γεγονός ότι πρώτη. κατάφερε και πήρε ό,τι ήθελε στην πραγματικότητα ο Ερντογάν, μόνο αναδίπλωση δεν λέγεται. Αυτό λέγεται παζάρι και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι το τουρκικό παζάρι είναι το πλέον αποτελεσματικό. Έβαλε ιδιαίτερα ψηλά τον πήχη και κατάφερε να πάρει αυτά που ήθελε, τη φωτογραφία με τον Biden, τα F-16 και τη Δεν τα δήλωση πήρε τα της... F-16. Θα τα πάρει, πίστεψέ με, Ευαγγελία μου, θα τα πάρει. Εμπιστεύσουμε σε αυτό το πραγματάκι, το ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, και πήρε και μία δήλωση, πολύ σοβαρή δήλωση από τη Σουηδία και τη Φιλανδία, από δύο χώρες βαθιά δημοκρατικές, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό τους. Δύο χώρες που πραγματικά έχουν παίξει ρόλο στο προσφυγικό, τις ανάγκασε στην πραγματικότητα να υπογράψουν ένα χαρτί με το οποίο λένε ότι εάν η Τουρκία κατονομάσει κάποιους ως τρομοκράτες, θα πρέπει να τους απελάσουν. Είναι Όχι, 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 χαρακτηριστικό. όχι, 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 Ελένη, Ελένη. Είναι ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Θέλω να με πιστέψετε, είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει όμως και το Όποιος ευρωπαϊκό δίκαιο κάτσε ένα λεπτό. Ας χαρακτηρίζεται την από την αφήσουμε να το τελειώσει Τουρκία και ως να πει ο τρομοκράτης, καθένας μας θα μεταξύ. πρέπει να απελαθεί. Γι' αυτό ήδη στη Σουηδία υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις, πέρα από την αντιπολίτευση, από την κουρδική κοινότητα, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα στη Σουηδία. Και μάλιστα χθες στη σουηδική τηλεόραση υπήρχαν σχετικά ρεπορτάζ Μάλιστα. όπου πολύ σημαντικοί Κούρδοι εξέφραζαν την αγωνία τους ακριβώς για αυτή τη διάσταση του θέματος. Κατανοητό Υπάρχει όμως λοιπόν. και το ευρωπαϊκό δίκαιο και οι Θεωρώ ευρωπαϊκοί κανόνες. ότι πήρε ο Ερντογάν ό,τι ήθελε. Και σε ό,τι αφορά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ήταν μία ανακοίνωση ίσων αποστάσεων απέναντι στην Ελλάδα και στην Τουρκία, που στην πραγματικότητα δεν προσφέρει τίποτα άλλο. Ο Λοιπόν, Ερντογάν δεν να πω είναι και έτσι. εγώ τώρα μια εικόνα η οποία είναι λίγο διαφορετική. Η δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να περιμένουμε. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ένα πράγμα. Η Τουρκία είναι μια χώρα πολύ σημαντική για τον ΝΑΤΟ και αυτό ο Ερντογάν το ξέρει καλά και το εκμεταλλεύεται. Επίσης, ο Ερντογάν
παζάρι, ξεπαζάρι και ό,τι άλλο λέμε, στο κομμάτι αυτό της εξωτερικής πολιτικής έχει δείξει μια πολύ μεγάλη ικανότητα. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Πρέπει επίσης να έχουμε ένα ερώτημα στο μυαλό μας. Τι θα θέλαμε? Θα θέλαμε η Τουρκία να είναι έξω από το ΝΑΤΟ? Πιθανότατα ναι. Ας βάλουμε μέσα μας ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Άρα, το επόμενο κομμάτι είναι να είναι μέσα αρκετά και να επηρεάζεται. Το τι έγινε, εγώ δεν μπορώ να το διαβάσω. Το αν η Τουρκία θα πάρει τα F-16, δεν είμαι τόσο σίγουρος όσο το λες, Ελένη. Επίσης, ακόμα και αν τα πάρει, θα έχει σημασία το πότε θα τα πάρει, δηλαδή το πόσο πίσω θα την πάνε, γιατί αυτό, για παράδειγμα, αν η Ελλάδα αρχίσει να προμηθεύεται τα F-35 και περίπου εκείνη την εποχή... Μα και η Ελλάδα θα αργήσει πάρα Ελένη, πολύ για τα άφησε με να το πω, άφησε με να το πω. Πάρα πολύ. Εάν λοιπόν οι Τούρκοι πάρουν τα F-16 περίπου την περίοδο που η Τουρκία θα προμηθεύεται τα F-35, πάλι η υπεροπλία στον αέρα θα είναι διασφαλισμένη. Δεν το ξέρω τι θα γίνει. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλο αυτό είναι μια περίεργη ισορροπία. Και επίσης υπάρχει ένα παρασκήνιο. Ο Ερντογάν σε κάτι πιέστηκε. Αυτά όλα που λες για τη Σουηδία και την Φινλανδία είναι μια οπτική. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, μεγάλη αντίδραση υπήρξε από τους πράσινους. Και αυτό δημιουργεί και κυβερνητική κρίση. Από την άλλη μεριά, η Σουηδία και η Φινλανδία δεν θα δώσουν κάτι από το δικό τους νομικό σύστημα για την Τουρκία. Δεν αρκεί αυτό που είπες, Ελένη. Από αυτά που είπες, έχω διαφορετική εκτίμηση. Σε κάτι όμως έχω και διαφορετική γνώμη και πληροφόρηση. Δεν αρκεί να κατονομάσει η Τουρκία κάποιον για να τον εκδώσει η Σουηδία. Δεν ισχύει αυτό. Εμένα η πληροφόρησή μου, Νίκο, είναι σαφές. Και ξέρεις ότι έκανε δήλωση. Είναι απολύτως να σου το πω απέ, για την πληροφόρησή σου. Έκανε δήλωση η Σουηδή Πρωθυπουργός. Ότι έχει ένα πολύ σοβαρό έκανε δήλωση, Ελένη. Για το Ερντογάν, που σημαίνει αυτό ακριβώς. Ελένη μου, έκανε δήλωση η Σουηδή Πρωθυπουργός στην τηλεόραση, τη δημόσια τηλεόραση της Σουηδίας. Και επιπλέον νομίζω ότι είναι πραγματικά κάτι που δεν πρέπει να λέμε ότι μια χώρα σαν τη Σουηδία, που οι αντιδράσεις είναι γιατί έχει πολύ διαφορετική κουλτούρα από εμάς, θα δεχτεί η Τουρκία να κατονομάσει κάποιον και η Σουηδία να βγει και να πει: «Οκ, καλά, αφού τον λέτε, θα σας το στείλουμε». Εντάξει. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Και πάντως υπάρχει και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το λένε οι Κούρδοι της Σουηδίας. Δεν το λέω εγώ. Ναι. Το λένε οι Κούρδοι της Σουηδίας. Λοιπόν. Αν διαβάσουμε τα ρεπορτάζ, βγήκανε και λείπαν οι άνθρωποι αυτό το πράγμα. Επειδή αυτό είναι μπροστά μας. Εδώ θα είμαστε και σε ένα μήνα και σε δύο μήνες να δούμε αν θα ισχύει. Γιατί από τη στιγμή που υπεγράφει το μνημόνιο, μπορεί ο Ερντογάν αύριο να πάει και να ζητήσει να στείλει μια λίστα με 10 ονόματα. Εντάξει, να δούμε. Έχει στα χέρια του ένα πολύ ισχυρό χαρτί. Ο Ερντογάν, το τι θα το κάνει ο Ερντογάν, ο Ερντογάν και πότε θα το η δική κάνει, μου πληροφόρηση. Προφανώς έχει τη σημασία όταν αυτός θεωρήσει ότι έχει δικά του προβλήματα. Ο Ερντογάν λέει η δική μου πληροφόρηση ότι έχει πιεστεί. Ότι του ετέθησαν και κάποια ζητήματα δικά του. Και του είπαν ότι επειδή στριμώχνεσαι που στριμώχνεσαι, κοίτα, υπάρχουν και ένα-δυο πράγματα που μπορεί να στριμώχνεις και λίγο παραπάνω. Και μην ξεχνάμε και το σκάνδαλο με την τράπεζα. Αχ, άστο, Παγγελία μου, τώρα, επειδή οι πληροφορίες μου δεν είναι διασταυρωμένες, δεν θέλω να επεκταθώ. Αλλά με το σκάνδαλο με την τράπεζα, τι του κάνανε, τη μούρη κρέας. Ναι, καλά. Είναι ένα χαρτί το οποίο το έχουν στα χέρια του λοιπόν, και το κρατάνε. Τι κάνανε το Ερντογάν, παιδιά, τι το λέμε, ας πούμε. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, οι απόψεις κατετέθησαν και ο χρόνος θα δείξει. Θανάση. Να πω κάτι το οποίο περάσει τα ψηλά. Την περασμένη εβδομάδα στην Τουρκία ήταν ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Και δεν ήταν για τα οικονομικά προβλήματα της Τουρκίας. Υπάρχει ένα θέμα. Οι Αμερικάνοι βγάζουν σπυράκια με τις σχέσεις που έχει ή είχε αναπτύξει με τους Ρώσους. Λοιπόν, υπήρχε η πληροφορία ότι δίνουν άσυλο εντός ή εκτός εισαγωγικών στους Ρώσους ολιγάρχες στην Τουρκία. Πήγε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ στην Τουρκία και έθεσε όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία δεν είναι ανεξάρτητα με τη συνάντηση που είχε εν συνεχεία ο Μπάιντεν. Επίσης, θέμα που διάβασα, ό,τι μπόρεσα να διαβάσω έτσι, από αυτά που γράφονται στον τύπο σε ό,τι αφορά την Σουηδία και τη Φιλανδία, είναι ένα απολύτως γενικόλογο κείμενο. Ένα κείμενο ευχών, οι οποίες δεν μπορούν, δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό. Για να μην συνεχίσουμε την υψηλή ανάλυση, Θανάση, και να περάσουμε λίγο στα οικονομικά, θα πω ένα πράγμα. Από τη στάση του Ερντογάν στα ελληνοτουρκικά το επόμενο 15ήμερο, θέλετε, 20ήμερο να το βάλουμε, θα καταλάβουμε τι πραγματικά έχει γίνει
και μας αφορά αυτό το 24ωρο. Νομίζω και να πω μια ακόμη παράμετρο. Είναι το η παράμετρος... Τα ψηλά. Ο Ερντογάν πήγαινε και έλεγε θα θέσει στο ΝΑΤΟ την αποστρατικοποίηση των νησιών, θέμα κυριαρχίας των νησιών. Έβαζε στην ατζέντα ένα σωρό. Πήγε στη Μαδρίτη και δεν άνοιξε το στόμα του. Δεν ξέρω τι θα πει. Πιστεύετε εσείς τώρα αυτά όλα που λέμε? Όχι, δεν είναι καθόλου. Να βάλω βέβαια, Ελένη μου, τι λέμε, λέμε ψέματα. Τώρα βεβαίως και τα πιστεύουμε. Ο καθένας λέει την άποψή του. Παιδιά, με συγχωρείτε, είχε βάλει 1000 και ήθελε να πάρει 300. Τα πήρε τα 300. Ωραία, λοιπόν. Να βάλουμε και μία ακόμη τώρα. Μια κουβέντα η Ευαγγελία να πει και πάμε στα οικονομικά, Θανάση. Πού το καταλαβαίνω. Όχι, έλεγα... Να πω κάτι για την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία προσπαθεί να βρει κάτι σε αυτή τη σύνοχη κορυφή, λοιπόν, για να αρχίσει να κάνει αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Ας είναι λίγο πιο σοβαρή. Λοιπόν, λίγο πιο σοβαρή. Θανάση, okay, Ευαγγελία, πες αυτό που θέλεις για να πάμε στα άλλα. Okay, έλεγα να βάλουμε απλά μία παράμετρο στην άκρη, να την πούμε και να την αφήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι. Αλλά είναι η παράμετρος αυτή που λέει ότι ο Ερντογάν βγάζει συνάλλαγμα προς την Αμερική για την περίπτωση που χάσει. Ναι. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Και σε θα πάει να κάνει παρέα. Εκεί, θα πάει να κάνει λοιπόν, παρέα. Σε όλη αυτή την ιστορία να Γιουλέν. Θυμίσουμε και το Τούρκ Ατζία, ναι. Την ιστορία που έχει γίνει, μια και πρέπει να είμαστε σοβαροί. Εχθές ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα κάνει ΕΔΕ και τα λοιπά. Απαράδεκτο. Και η αξιωματική αντιπολίτευση απαράδεκτο. Προφανώς είναι απαράδεκτο. Ότι δεν είναι δυνατόν εδώ και ένα χρόνο να υπάρχει αυτή η ιστορία στο Sky. Ο συνάδελφός μας, ο Μανώλης ο Κωστίδης, είχε παίξει την είδηση από τον περασμένο Νοέμβριο. Είχε παρουσιάσει τις εφημερίδες όλα αυτά. Ελένη, μην γίνεις τόσο αναλυτική. Είναι και απαράδεκτο και το ξέρουμε και καλά. Και είπε ότι ο κύριος Γεωργιάδης θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί. Ωραία. Είναι απαράδεκτο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, Θανάση, πες μας λίγο για τα οικονομικά. Δεν είναι όπως γράφουμε και σήμερα, δεν είναι καλά τα πράγματα. Αρχίζουν και έχουν τα τύπανα ξανά. Το φυσικό αέριο είναι αυτή τη στιγμή στα 144 ευρώ μεγαβατόρα. Και μάλιστα το χειρότερο είναι ότι όσο επειδή υπάρχουν συμβόλαια που πάνε και Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, όσο αρχίζουμε και μπαίνουμε το χειμώνα, το 144 γίνεται 147-148 τώρα συστατικά. Επίσης, όπως είδαμε, το ηλεκτρικό ρεύμα έχει πάει στο Θεό. Ήταν στα 360, δεν θυμάμαι, 360, 300... Θανάση μου, εδώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Από αύριο, 1η Ιουλίου, στην ουσία καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής. Και πάμε για τιμές ρεύματος που θέλαμε να είναι εκεί που ήταν και πέρυσι το καλοκαίρι. Με η αύξηση αυτή τη στιγμή του ρεύματος, τελικά θα έχει επίπτωση? Δηλαδή, θα ροκανίσει αυτή τη μείωση που η κυβέρνηση θέλει να επιβάλλει? Πω το εξής, επειδή δεν το ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα και θα αρχίσουμε να το βλέπουμε κάπου από αρχές Αυγούστου, μέσα Αυγούστου, έτσι, γιατί τώρα ναι, δεν πρόκειται να δούμε τίποτα. Θα ανακοινώνουν οι εταιρείες τα τιμολόγια. Το κράτος θα παίρνει πάνω του την όποια διαφορά προκύπτει, ώστε να μένει περίπου η τιμή της κιλοβατόρας στα 15 με 17 λεπτά κιλοβατόρα. Κιλοβατόρα. Λοιπόν, κάπου εκεί θα πάει από 11, δηλαδή... Ο καταναλωτής θα πάρει ένα 20 με 25% της διαφοράς. Θα είναι έτσι. Μένει να δούμε. Σε ό,τι αφορά τη ρήτρα αναπροσαρμογής, που πολλά λέγονται, ουσιαστικά αυτοεξουδετερώνεται. Δεν κατά... Ναι. Το δικό μου το ερώτημα είναι πρακτικό, γιατί έδωσες απάντηση. Όταν η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει κι άλλο, και ανεβαίνει η τιμή του ρεύματος, εμείς ως καταναλωτές θα την επομιζόμαστε, θα πληρώνουμε παραπάνω? Ή όχι. Σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, όχι. Θα ματώνει δημοσιονομικά το κράτος. Άρα θα τα πληρώνουμε ίσως, σε φόρους. Θα πληρώνουμε με την εισάτομα απαγόητα. Ναι, θα έχουμε επίπτωση όμως. Στα δημοσιονομικά θα υπάρχει επίπτωση. Ίσως θα υπάρχει και μια ελαφρά επίπτωση και στον καταναλωτή. Δηλαδή εκεί που ήταν να πληρώνει να παίρνει πάνω του το 15%, ίσως φτάνει να παίρνει το 20%. Και ξαναλέω, με βάση αυτά που μας έχουν επιμένει, να δούμε το σύστημα στην πράξη. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά. Είναι μέρα που ψάχνουμε όλοι να δούμε και από τα ανατολικά και από τα οικονομικά το ποια είναι η επόμενη κατάσταση που θα μας βρει. Και περιμένουμε. Και όλα αυτά ήταν και πολύ καθοριστικά, ακόμα και για τις εκλογές ή για όποιες εξελίξεις άλλες, έτσι, σε κάθε επίπεδο. Καλημέρα. Καλημέρα.